Αντώνη. Και εγώ το είπα εξ αρχής ότι μου φαίνεται λίγο αυτό που παρουσιάσαμε. Ήθελα κάτι, ίσως κάτι πιο έξυπνο, πιο ευρηματικό. Ένα εύρημα ακόμα, ας πούμε. Εγώ, ναι, δεν τα βρήκα τόσο ευρηματικά αυτά τα τρία λεπτά, όπως είπε ο Φωκάς. Και τα ράτσες ωραίες, έτσι, που φαίνεται. Να με συγχωρέσει, αλλά τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά. Ναι. Δεν είδαμε τίποτα καινούριο. Δηλαδή, ναι, σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία. Είναι και αν σε έχει καλομάθει ένας άνθρωπος. Και δεν το λέμε... ο Φωκάς μας έχει καλομάθει. Ναι. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, Shady Lady δεν ήταν ο Βέβαια, Φωκάς. Το Shady Lady Παιδιά, ήταν δικό αυτό του. Το Shady Lady το θυμάμαι, δηλαδή, αυτή τη γυναίκα που μπαίνει στα κουτιά. Και όλες τις παρουσιάσεις του Φωκά, ίσως μας πήρε πολύ μπάλα η δυναμική του τραγουδιού. Δεν θα μπορούσε βέβαια η Μαρίνα να κάνει το ίδιο πράγμα με όχι, το... Όχι. Συμφωνώ. Δηλαδή, άλλο χαρακτήρα, άλλο πράγμα που θέλουν να υπηρετήσουν. Επειδή ήταν ένα διαφορετικό τραγούδι και επειδή, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι μια διαφορετική καλλιτέχνη, περιμέναμε ίσως και εμείς κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν προκαταβάλει. Ναι. Ότι αυτό που θα δούμε δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ναι. Δεν αυτό, δηλαδή, αυτά ήταν λόγια που υπόθηκαν αυτό, παιδιά αυτό... πολλές φορές. Ναι, και αυτό ναι, που έγινε ναι, στην ναι, αρχή ναι, με, ναι, με ναι, το TikTok που έκανε τη ζωντανή μετάδοση την ίδια στιγμή που ήταν πάνω στη σκηνή. Έξυπνο με, ναι. Αλλά... Σημερινό. Σημερινό. Ναι. Αλλά, okay, και... Ξέρεις τι, πιστεύω ότι σε ένα κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της νέας γενιάς, αυτό θα ακουμπήσει πολύ πάνω σε αυτό, okay, γιατί ναι, αυτό είναι η σημερινή γενιά, το TikTok τα έχει καταδεί όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμφάνιση. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Απλά λέμε πράγματα ότι θα μπορούσαν ίσως ένα να είναι παραπάνω. Ακόμα ναι, καλύτερη συμμετοχή, ναι, να μιλάνε γιατί... όλοι για αυτήν. Ακούω μερικούς που λένε, μα τι θέλατε επιτέλους κι εσείς να δείτε στο τέλος. Μπορούσαμε όμως να δούμε και αυτά που υπάρχουν, γιατί κάποια πράγματα δεν τα βλέπουμε καλά. Δηλαδή, ας πούμε εγώ, που παρατηρούσα και τις πρόβες και όλα αυτά, το ζάρι, ας πούμε, που γράφει πάνω, ας πούμε, στα κουτιά, τα τετράγωνα. Το είδατε σε αυτό, ρε. Δεν το είδα. Ή ότι παίζει πίσω, ας πούμε, που εμφανίζονται κάτι εικόνες. Το είδα στο TikTok που ήταν σταθερή η κάμερα. Δεν βλέπω τι παίζει πίσω τη ταλέντ. Ναι. Δεν βλέπω τι παίζει κάτω. Ναι. Μόνο το από πάνω είδα, ας πούμε. Πάντως, παιδιά μου...